για τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες της έκρηξης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, απολογήθηκαν ενώπιον του ανακρίτη Χανίων ο 55χρονος και ο 57χρονος που συνελήφθησαν για τη βομβιστική επίθεση σε γιο ταχύ αστυνομικού της ομάδας Δίας τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Νέα Χώρα. Αργά το μεσημέρι και μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, οι ανακριτικές αρχές έκριναν και τους δύο προφυλακιστέους. Με σύμφωνη γνώμη, η ανακριτική εισαγγελία αποφασίστηκε ως μέτρο δικονομικού καταναγκασμού η προσωρινή τους κράτηση για 6 μήνες. Οι αστυνομικές αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη των φερόμενων δραστών αξιολογώντας οπτικό υλικό που φαίνεται να είχε καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις τους. Το απόγευμα της Τετάρτης συνελήφθη ο 57χρονος που εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή με κλεμμένες πινακίδες και λίγο αργότερα άνδρες της Υποδιευθύνσης Ασφάλειας Χανίων συνέλαβαν και τον 55χρονο. Ο πελάτης μου αρνείται τις κατηγορίες και αναμένει την περάτωση της κύριας ανάκρισης και να δικαστεί, να έχει ένα δικαστήριο όταν θα έρθει η ώρα του να πει αυτά που πρέπει να πει. Τους επόμενους μήνες και πριν την παρέλευση εξαμήνου, ο δικηγόρος του 55χρονου αναμένεται να ζητήσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κρατησής του. Προφυλάξαμε τα δικαιώματά του πλήρως. Έκανε αίτημα πραγματογνωμοσύνης ώστε να διαπιστωθεί αν ήταν αυτός μαζί και αναμένουμε τις εξελίξεις. Υπενθυμίζεται πως η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στην πιλωτή της διπλοκατοικίας που κατοικεί ο αστυνομικός της ομάδας Δίας. Οι δράστες είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με πάνω από 1 κιλό ζελατοδυναμίτιδας, με συνέπεια να καταστραφεί ολοσχερός η μπλε Mercedes του αστυνομικού και 2 μοτοσυκλέτες.